Θα ήθελα να σα θυμίσω ότι η εκδήλωση που ετοιμάζουμε για τις 8 Μαΐου έχει ένα ιστορικό, μια σημεία αναφοράς, δυστυχώς μια άλλη αφορμή, πριν από πολλά χρόνια, το 1999, τότε με την επίθεση του ΝΑΤΟ στη Σερβία. Μια πάνδημη εκδήλωση που αφορούσε την Θεσσαλονίκη και τον φιλιρινικό λαό της, η οποία βέβαια δεν θα μπορούσε παρά να επαναληφθεί και έτσι με ιδιαίτερη ένταση στις μέρες μας με αυτό που ζούμε στους τελευταίους μήνες. Με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα παιχνίδια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή, η οποία θέλουμε δεν θέλουμε, μας αφορά και εμάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πάντα στη ζωή μας είναι πολιτική. Με αυτή την αντίληψη ξεκινήσαμε. Δεν είναι εύκολο αυτό που πάμε να κάνουμε. Βάλαμε μια ατζέντα πολιτική κάτω, στην οποία υπήρξε μια συμφωνία και τολμώ να πω ένας αναπαυμός. Γιατί ήταν το πρώτο συστατικό που έπρεπε να λυθεί. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκαθαρίστηκε αυτό, τα πράγματα μπήκαν σε έναν υπέροχο αυτοματισμό. Θέλω να σας πω ότι για την εκδήλωση δουλεύουν απίστευτες ομάδες, εκπαιδευτικοί με τα παιδιά τους, ετοιμάζουν εσταντανέ θεατρικά, βίντεο, θα έχουν παρουσία κάπου στην πλατεία στο τέλος από το πρωί, θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε και τη βόλτα της παραλίας, ούτως ώστε το μήνυμα της συναυλίας για την έναρξη της συναυλίας, ενώ στις 5 ώρα το απόγευμα να είναι κυρίαρχο εκείνη την ημέρα στη ζωή της πόλης. Θα ξεκινήσουμε ένα στήνουμε από το Σάββατο το βράδυ. Εννοείται ότι όλα τα τυπικά έχουν λύσει. Συζητώ για τις άδειες, για την ενημέρωση της αστυνομίας και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν μείνει μερικά ψηλά πράγματα να γίνουν. Και από την Κυριακή το πρωί, από τις 10 η ώρα περίπου, θα ξεκινήσει μια διαδικασία προβών. Εμείς θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ένα μηχανισμό ενημέρωσης του κόσμου. Έχει μεγάλη σημασία να ακούγεται η προετοιμασία της συναυλίας σε όλη την πόλη. Θα σεβαστούμε την κοινή ησυχία και θα ξεκινήσουμε τότε που μας επιτρέπεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε στην ώρα μας το βράδυ, θα ξεπεράσουμε λίγο το ωράριο, δεν πειράζει, ας ενοχλήσουμε λίγο, λίγο, όχι πολύ. Είναι πάνω από 65 καλλιτέχνες που συμμετέχουν και συγκροτήματα. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να ειδοποιήσουμε όσους περισσότερους γίνεται. Αντιπολεμική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ενάντια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ενάντια σε κάθε εισβολή, σε κάθε επεκτατική και φασιστική πολιτική. Αλληλεγγύη σε όλους τους πρόσφυγες. Καταδικάζουμε τον υπεριαλιστικό ανταγωνισμό Ρωσίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως όμως τα φωνικά αποτελέσματά του σε βάρος του λαού της Ουκρανίας. Καμία στρατιωτική εμπλοκή ή άλλου είδους συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο πέρα από την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλληλεγγύη σε όλους και όλες τους τις πρόσφυγες και πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Ανακοίνωση κάλεσμα. Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, αναλαμβάνει πρωτοβουλία διοργάνωσης πάνδημου αντιπολεμικού συλλαλητηρίου συναυλίας στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 8 Μάη. Αυτό είναι το δελτίο τύπου που έχει σταλεί σε όλους σας, σε όλα τα μέσα. Είναι και η ατζέντα της πολιτικής συμφωνίας την οποία καταφέραμε να πετύχουμε. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Αδελφού Σωματείου της Πόλης, με μεγάλη μας χαρά μπαίνουμε στη διαδικασία να διοργανώσουμε και εμείς αυτή τη συναυλία, που θέλουμε να έχει τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου αντιπολεμικού συλλαλητηρίου και να είναι και μια αφορμή για να ξεκινήσει και πιο σοβαρά όλο αυτό το κίνημα ενάντια στον πόλεμο.
Καταφέραμε και κινητοποίησαμε πάρα πολλά σωματεία και φορείς της πόλης, είτε από το υστέρημά τους σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο για όλα τα σωματεία και με τους συνόμους που έχουν έρθει για τον συνδικαλισμό, όσο ορίζονται, να μας συνδράμουν είτε οικονομικά είτε υλικά. Αυτό το οποίο θα γίνει την Κυριακή, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον όσο τα τελευταία 15-20 χρόνια, και σε κάτι τέτοιο ελπιστούμε. Σκοπός είναι οι καλλιτέχνες με την τέχνη τους να δείξουν το πραγματικό νόημα το οποίο έχει ο λαός αυτής της χώρας και αυτής της πόλης, που είναι τα βαθιά του πολεμικά του και αντιφασιστικά του αντανακλαστικά. Ενάντια σε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τώρα στην Ουκρανία, αλλά χθες γινόταν αλλού και αύριο θα γίνεται και αλλού. Προσπαθούμε να χτυπήσουμε στη ρίζα του προβλήματος, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους πρόσφυγες, ανεξάρτητα από ποιο πόλεμο έρχονται και από πού έρχονται. Και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε και με τους τόσους πολλούς καλλιτέχνες από τα τόσα πολλά διαφορετικά είδη μουσικής είναι να δείξουμε πως όπως και η τέχνη δεν έχει όρια και δεν πρέπει να τις βάζουμε στεγανά, νομίζω. Έτσι ακριβώς πρέπει να κουμπάει στο λαό και με αυτό το νόημα να δίνουμε τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Δεν έχω να πω παραπάνω πράγματα. Θα ακούσετε από τον Δημήτρη και τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν. Καλούμε όλο το λαό της πόλης να κατέβει από το πρωί που θα έχει δρόμενα, να στηρίξει και οικονομικά, μιας και θα υπάρχει και τρόπος οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο της συναυλίας. Φυσικά να το διασκεδάσει, αλλά και να μπει σε αυτή τη διαδικασία που θέλουμε εμείς με το πλαίσιο το οποίο βάζουμε και με την τέχνη μας να ακολουθήσει. Αυτό το δρόμο δηλαδή ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον φασισμό. Νομίζω τελείωσε. Θέλω να σας παρακαλέσω για το εξής. Σε μια έτσι υπογράμμιση στα μηνύματά σας, επιθυμούμε ο κόσμος να μαζευτεί από τις 5 η ώρα. Να υπάρχει κόσμο στην Αθήνα. Ξεκινάνε τα συγκροτήματα από πολύ νωρίς. Θα είναι άδικο αυτοί οι οποίοι προηγούνται να παίξουν σε μια πλατεία η οποία απλά θα γεμίσει. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να γεμίσουμε την πλατεία από νωρίς. Είχαμε αυτό το διάστημα κάποιες, να τις πω, κινήσεις, ναι, αφορούν τη συμπαράταξη και τη συμπαράσταση κάποιων ανθρώπων στην προσπάθειά μας. Κάποιοι από αυτούς είναι μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής στον πλανήτη. Ξεκινώντας από τον κύριο Brian Eno, ο οποίος έχει στείλει και ένα βίντεο με πολύ σοβαρή σημειολογία, όπως επίσης ο Roger Waters από τους αγαπημένους Pink Floyd. Για μας και την προσπάθειά μας είναι μεγάλη τιμή αυτή. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αλληλεπιδράσουμε με αυτούς τους ανθρώπους, πληροφορώντας τους την κακοποίηση που έχει υποστεί το καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας αυτά τα 2,5 χρόνια της πανδημίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί τους. Αυτή τη φορά, αυτό το πανανθρώπινο μήνυμα εναντίον του πολέμου τους κινητοποίησε διαφορετικά, βέβαια, εννοείται, όχι ότι τις προηγούμενες φορές δεν ήταν στο πλευρό μας, αλλά πλέον υπάρχει η δημόσια στήριξή τους στο μεθαυριανό συλλαλητήριο. Κάτι που, επιτρέψτε μου να σας πω, θα δώσει ένα διεθνή χαρακτήρα στην εκδήλωση. Έχουμε τυπώσει κάποια χαρτιά τα οποία αφορούν τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Θα επιθυμούσα να σας τα διαβάσω πριν σας τα μοιράσουμε, για να καταγραφούν και με αλφαβητική σειρά. Αετόπουλος Γιώργος, Ανδρεάντος Γεράσιμος, Αντωνοπούλου Ρίτα. Το συγκρότημα Αργατιά υπό τον Φίλιππο Κεσαπίδη. Βελιβασάκη Γεωργία. Γκαϊφίλιας Θανάσης. Γραμμένος Σπύρος. Γυμνά Καλώδια. Δερμητάσουγλου Ευγένιος. Διογέννης Δασκάλου και Μόνη και Μόνη. Δούτσι Μέρη. Ζάικος Ηλίας. Όμιλον Καζαντζής Γιώργος. Καλδάρας Κώστας. Καντινέλια. Καρακώτας Ανδρέας. Καράλη Ηλέκτρα. Κουρκούδιαλου Ιωάννα. Λέκας Βασίλης.
Λιτιτάρι Μαργαρίτα. Λουδίας, Μαύρη Μαγιονέζα. Μελάς Ζαφύρης. Μίτσης Γιάννης. Μικτή Χοροδία της Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση της Χοροδού κυρίας Μέρης Κωνσταντινίδου. Μολούδη Σταματία, πρόκειται για μια σοπράνο. Μουρατίδου Έλσα. Μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα. Μπουσμαλή Ελένη. Μπακιρτζής Αργύρης. Μιστακίδης Δημήτρης. Νταγάκη Γεωργία. Νταλάρας Γιώργος. Παπαδόπουλος Μπάμπης. Παρίσης Κώστας. Πρατσινάκης Βασίλης. Πρατσινάκης Κώστας. Πυροβολάκης Μάνος. Ρίζος Απόστολος. Σεβίλογλου Μάκης. Σταυρίδης Θάνος. Ταφ Λάθος. Τηλαβερίδης Κώστας. Τσαλιγοπούλου Ελένη. Τσιπίδης Πλάτων. Υπόγεια Ρεύματα. Φλόρος Βασίλης. Χριστίδης Νίκος. Ψήλη στα Άχυρα. Μπαΐλτσα. Κόζα Μόστρα. De facto. Dilek Coach. Dynamite. Ziad Rajab. Lost the Community. Magic the Spell. MI55T. NASA Funk. Punks Romana. Psychos. Και του Insanity. Εμείς επιχειρούμε να αλληλεπιδράσουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες σε μια διαδοχή. Έχουμε δημιουργήσει δύο ορχήστρες, μία που αφορά τη νέα σκηνή της πόλης, το νέο αίμα των καλλιτεχνών που βγαίνουν μπροστά υπό την αιγίδα του μουσικού Νίκου Χριστίδη και βέβαια μια μεγαλύτερη ορχήστρα, εννοώ των μεγαλύτερων σε ηλικία, μην παρεξηγηθώ, υπό τον γνωστό και μη εξαιρεταίο συνήθι ύποπτο του μαέστρου μας τον Κώστα το Ματσίνη. Θα υπάρξει υποστήριξη και από το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα σε κάποιους ομότεχνους οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάτι, ένα κομμάτι από αυτό το ύφος, μιλάω για το ρεμπέτικο τραγούδι. Θα υπάρξει μια ενότητα με μια δημόδια φορά και από εκεί και πέρα να σας πω δύο λόγια για τη δομή της συναυλίας. Ξεκινώντας, υπάρχουν μπροστά συγκροτήματα τα οποία θα είναι περίπου τα 10 τον αριθμό, που θα ξεκινήσουν τη συναυλία. Στη συνέχεια αναλαμβάνει η νέα σκηνή υπό τον Νίκο Χριστίδη. Περνάμε στο δημοτικό θέμα, να το πω έτσι, και σιγά σιγά οδεύουμε για τον κύριο κορμό της συναυλίας υπό τον Κώστα Ματσίγκο, όπου θα φιλοξενηθούν και οι ομότεχνοι οι οποίοι σαν τον Βασίλη τον Λέκα, τον Ανδρεάτο, τον Τζανιγκοπούλου. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τι θέλω να πω. Στη συνέχεια, θα υπάρξει ένα μικρό στιγμιότυπο από μια μικρή ηλεκτρική ορχήστρα όπου θα υποστηριχθούν ο Γιώργος Αετόπουλος σε μια συμμετοχή του, ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος. Θα δείτε και στην πράξη. Αυτό αφορά και εμένα, η αλήθεια είναι. Περνάμε στο θέμα λοιπόν της μεγάλης κυρίου μέρους της συναυλίας, που είναι η ορχήστρα του Κώστα Ματσίγκου. Και αφού γίνει και αυτός ο κύκλος, ο οποίος είναι περί τις 2 ώρες, ο συγκεκριμένος κύκλος, ξαναπερνάμε σε ένα πιο δυναμικό κομμάτι της συναυλίας, όπου πραγματικά θα περάσουν συγκροτήματα όπως τα Υπόγεια Ρεύματα, η Magic the Spell, η NASA Funk, και θα κλείσουν. Δώσαμε το ρόλο αυτό, η Punks Romana, για ευνόητους λόγους. Όλη η συναυλία διαμφίζεται από συγκεκριμένα κείμενα προκειμένου να υπάρξουν οι συνδέσεις μεταξύ των καλλιτεχνών και να δοθεί ο χρόνος στα συγκροτήματα αλλά και στους τεχνικούς. Να το αναφέρω ότι στα ΖΟΕ είναι το συνδικάτο των τεχνικών, μας έχει στείλει απίστευτους εθελοντές για να βγάλουν αυτό το τεράστιο πράγμα. Εθελοντές, το ξαναλέω. Όλη η μουσική συμμετάσχει εθελοντικά, και αυτό χρειάζεται να το πω. Η συναυλία λοιπόν θα κλείσει με ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι από τις νέες τάσεις, τα νέα ρεύματα και κυρίως την ένταση της ψυχής των παιδιών αυτών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξαναλέω για μας.